Κυρία Παναγιωτοπούλου, καλή χρονιά. Ο Ερυθρός Σταυρός πάντα στις επάλξεις και πάντα σκέφτεται το κοινό καλό. Έτσι λοιπόν διοργανώνεται ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών για τους πολίτες. Πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες. Ναι, θα γίνει την Παρασκευή στις 12 του μηνός στο εμπορικό επιμελητήριο στις Σημαίες, 6 με 8 το απόγευμα, θα είναι δωρεάν. Θα γίνει εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική, αναζωογόνηση και στην χρήση του απεινιδωτή. Γιατί όπως ξέρει, το απεινιδωτής και αυτός χρειάζεται μια εκπαίδευση. Είναι αυτόματος, αλλά πρέπει να το ξέρει κάποιος για να τον λειτουργήσει. Είναι μια προσφορά του Ερυθρού Σταυρού. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει. Υπάρχει ανακοίνωση με το email του τμήματος και ένα τηλέφωνο που μπορεί να επικοινωνήσει, ούτως ώστε να ξέρουμε πόσα άτομα θα έρθουν. Επίσης θα γίνει και στις 26 του μηνός Ιανουαρίου. Πάλι στο ΕΒΕΔ, θα γίνει 4 με 10 το βράδυ, 6 ώρες είναι εκείνο το σεμινάριο. Από εκεί όμως υπάρχει ένα κόστος, είναι 20 ευρώ το άτομο και θα πάρουν πιστοποίηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ούτως ώστε να είναι νόμιμοι εάν παράξουν κάποιες πρώτες βοήθειες. Ποιος μπορεί να συμμετέχει? Όλοι είπατε πρέπει να είναι ενήλικες ή μπορούν να έρθουν και έφηβοι, ας πούμε 16-17 χρονών, που είναι χρήσιμο νομίζω και τα παιδιά αυτής της ηλικίας να γνωρίζουν από πρώτες βοήθειες. Όχι, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, ακόμα και παιδιά του δημοτικού, γιατί εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία σχεδόν και ήδη έχουμε κάνει παρουσιάσεις πρώτων βοηθειών σε αυτά τα θέματα. Καλό είναι κάποιος να γνωρίζει, ούτως ώστε να μπορεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, τον εαυτό του, τον ίδιο, την οικογένειά του